ανέμψει και ανοιχτά στο πέλαγο, με την ελπίδα εντός μας, βαθιά εδώ αναθεωρημένη. Ναι, θα έρθει ο εκδικητής καιρός εξαιρετίων, θα στεριώσουν και πάλι τα νέα όνειρα, θα υποθούν οι αμυγητές λέξεις, θα ανθίσουν οι σιωπές πάλι και πάλι. Μνημονεύοντας, Όμηρο, Ευρυπίδη, Σολομό, Κολοκοτρώνη και Μακριάννη, θα γονιάσουν και πάλι τα τραγούδια μας. Ναι, εξαιρετίων άξεστε. Γραμμένο το Δημήτρη Ταλαγάνη το 1999. Αυτή η έκθεση, εξαιρετίων άξεστε, έκανε το γύρο της Αρκαδίας φέτος. Πήγε στα Βαλκάνια, ήρθε στην Ασέα για να υποδεχτεί τον Γιάννη Ρίτσο και τον Νίκο Τάσο. Είναι τώρα στην Τρίπολη, θα πάει μάλλον και στον Άφπλιο από ό,τι άκουσα. Και σας καλησπέριζω. Καλησπέρα σας. Απόψε η Χοροδιορφέα στα ομορφή τη βραδιά αυτή με ένα μικρό μουσικό πρόγραμμα πάνω σε μελοποιημένη πίνηση, ποιήση που επιμελήθηκε η μαέστρος κυρία Χριστίνα Θανασοπούλου, στο πιάνο είναι ο κύριος Γιάννης Ζαχαρόπουλος. Παρακαλώ τον κύριο Δημήτρη Φωτόπουλο να μας πει δύο λόγια. Έχουμε περιοδεύσει και εμείς, κύριε Περιφερειάρχα, με τον κύριο Ταλαγάνη, με το έργο του, και έχουμε μπει στο πνεύμα του και στο σκεπτικό που έχει για όλο αυτό το πράγμα που έχει σχεδιάσει σαν έργο, αλλά και για αυτή την ιδέα, το συγκεκριμένο τίτλο. Και θεωρήσαμε ότι ο Ορφέας δεν θα μπορούσε να ήταν από μια καινούργια αφετηρία, γιατί πολύ απλά έχει στις αποσκευές του κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Και αυτό είναι ο εθελοντισμός. Γιατί χωρίς εθελοντισμό καμία αρχή δεν ξεκινάει, δεν μπορεί να γίνει. Εξαιρετική ποιότητα και αυτό με γεμίζει με χαρά, γιατί χαίρομαι γιατί στην πόλη μας, στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, οι ανιδιοτελείς εθελοντές πολίτες της μπορούν και δημιουργούν και ανοίγουν καινούργιους δρόμους. Γιατί η απόδοση και των τριών τραγουδιών που έχουν κινήσει το ενδιαφέρον μεγάλων συνθετών και πολύ σημαντικών μουσικών συνόλων, ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Επίσης θέλω να τονίσω την ιδιαίτερη απόδοση και του πιανίστα μας. Για άλλη μια φορά είμαι με τον αγαπημένο μου φίλο, τον Δημήτρη Ταλαγάνη. Όπως πολλές φορές σας έχω πει και το λέω δημόσια αυτό, ο Δημήτρης Ταλαγάνης είναι ο μεγαλύτερος πρεσβευτής μας σε όλο τον κόσμο. Και δεν το λέω επειδή είναι φίλος μου. Το λέω γιατί βαθύτατα πιστεύω ότι χωρίς τον Ταλαγάνη η Αρκαδία θα είχε τεράστια ζητήματα. Ο Δημήτρης Ταλαγάνης λοιπόν, αυτό το νεαρό παιδί που έφυγε εδώ κυνηγημένο, κυνηγημένο από τις δικές του συνειδησιακές κρίσεις, μπόρεσε και απέδειξε στο διάβα του χρόνου ότι όταν είναι καθαρός ο ορίζοντας, όταν η στόχευση είναι καθαρή, όταν το πείσμα σε χαλιβδώνει, τότε τίποτα δεν είναι χωρίς αποτέλεσμα. Επειδή είναι κάτι μοναδικό, κάτι αναδρακτικό,
τουλάχιστον είναι το σύνθεση που πιστεύω όλοι μας έχουμε γνωρίσει το αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη, το μεγαλύτερο πρεσβευτή πραγματικά όπως είπε ο Περιφερειακής Αρκαδίας. Θα ήθελα δημόσια απόψε, Δημήτρη, να σου κάνω μια απόσπαση. Το 2021 τα 200 χρόνια της Εθνικής Επανάστασης. Θέλουμε να είσαι ο πρεσβευτής μας, ο επικεφαλής, που θα αναλάβει αυτή την πορεία των χρόνων που απομένουμε το 2021 μέσα από τη δουλειά σου, μέσα από την εμπειρία σου, μέσα από αυτό που εσύ πρεσβεύεις για την Ευρώπη, την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και τη χώρα μας, να είσαι αυτός που θα καθοδηγήσει την πόλη μας πραγματικά τα 200 χρόνια να είναι τα πιο σπουδαία που θα μπορούσαμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι να σχεδιάσουμε και να εορτάσουμε το 2021. Η απόφαση να εκτεθεί αυτό το έργο εδώ είναι μια ανάκαμψη όταν μου ζήτησε ο Άγγελος που δεν μοιάζει να το παρουσιάσουμε στην Εκκλησία του Αγιώργη. Για μένα ήταν μια ευλογία ότι σε αυτή την Εκκλησία, στα Λαγκάρια, παρουσίασε αυτό το έργο. Μετά πήγαμε στην ΑΣΕΡ και κάποια στιγμή και ο Δήμαρχος αλλά και η Γέννη Τατούλη μου είπαν εδώ παιδί μου, γιατί δεν το φέρνει στην Τρίπολη. Και είπα, εντάξει, θα το κάνω. Και έτσι έγινε αυτή η αίτηση απόψε εδώ. Αυτή η αίτηση, με αυτή την αίτηση, κλείνει ένα κύκλο 40 χρόνων συνομιλία δική μου με την Τρίπολη, με την Αρκαδία. Δηλαδή από το 76 μέχρι σήμερα είναι μια περιπετειώδης πορεία με πάρα πολλά σπουδαία πράγματα, με χαρές, με πικρίες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πορεία η οποία δείχνει και το παραπέρα εδώ. Με αυτή την αίτηση ουσιαστικά ξεκινάει ένας κύκλος εκθέσεων στον διεθνή χώρο με στόχο την προβολή της Τριπολιτσάς, της Αρκαδίας και του 2021. Το εξαιρετήριο άξαστε στοχεύει ουσιαστικά σε μια προσδοκία της Ανάστασης των συνειδήσεων των ανθρώπων, των συμπολιτών μας και κύρια των γενεών που έρχονται, διότι το θηρίο είναι εδώ. Ο τόπος κινδυνεύει, οι συνειδήσεις είναι ράφιμες και νομίζω ότι είναι ευλογία ότι αυτή τη στιγμή οι πνευματικοί άνθρωποι προσπαθούν, όπως είπε και ο Πέτρος Θατούλης προηγουμένως, με κάθε τρόπο να συμμετέχουν σε μια τέτοια πρόκληση για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας νέας παλιγενεσίας αυτού του λαού, αυτού του έθνους. Όχι παλιγενεσία του 21, αλλά μια νέα παλιγενεσία που έχουμε χρέος όλοι να την στηρίξουμε και να διαμορφώσουμε το πρόσωπό της.